Κάθε φορά δεν ξέρω τι να πει κανείς. Πραγματικά είναι μια μηχανία η συνέντευξη τύπου, γιατί έχει πάρα πολλά να πει και τελικά δεν έχει να πει και τίποτα. Γιατί αυτό που ουσιαστικά έχει να πει ο ηθοποιός είναι πάνω στη σκηνή. Αυτό που οφείλω να πω σαν εξομολόγηση είναι ότι, όπως τελείωσε ο Σταμάτης, μακάρι οι επόμενες δουλειές μου να έχουν αυτή την ατμόσφαιρα της οικογένειας, της κοινής αντίληψης, της ψυχής που μοιράζεται τα πάντα και που μπορεί να δημιουργεί μέσα από αυτό. Μακάρι να μπορώ να δουλεύω έτσι μέχρι ισότου πάψω να υπάρχω. Μακάρι. Και το λέω αυτό γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κάμποσες φορές, λιγοστές, αλλά αυτή τη φορά, όταν αισθάνομαι την ανάγκη κάθε φορά να λέω, και μάλιστα γιάζει το σαρκαστικό του χιούμορ, ο Φέρτης μιλάω, λέει άλλα σαγαμάνα στο οποίο και αυτά, ότι συγκινούμαι που τους βλέπω να παίζουν, δηλαδή τους θαυμάζω. Αυτό το συνέστημα εμένα, ή θαυμάζω το Σταμάτη με κάτι που μου λέει και με ξεμπλοκάρει και μπορώ να φτάσω το αποτέλεσμα μια ώρα αρχίτερα. Αυτό το συνέστημα του θαυμασμού που το έχω ανάγκη στη ζωή μου, το είχα από πολύ μικρό παιδί, γιατί έχω σύνδρομο μαθήτριας, εξού και ερωτευόμουν τους καθηγητές μου. Αυτό το σύνδρομο λοιπόν που εμένα με εξυψώνει, με κάνει να θέλω να φτάσω ακόμα πιο πέρα, μου το χάρισε ο Σταμάτης με όλη του την ψυχή, χωρίς να το καταλαβαίνει, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν δίνεται. Και αυτή η ευλογία που την βλέπω, όταν μπορώ και τη διακρίνω στον άλλον, με συγκινεί πολύ βαθιά. Γιατί γι' αυτό το λόγο υπάρχουμε στο θέατρο. Γι' αυτό το λόγο παλεύουμε ενάντια σε όλα τα αντίξω, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή μου η στιγμή, μαζί με αυτούς τους ηθοποιούς πλάι που θαυμάζω και το Σταμάτη που μας έδωσε τέτοια χαρά να δουλέψουμε με τέτοια δημιουργική χαρά και εγκαρδιότητα. Δεν είναι μόνο εγκαρδιότητα, είναι η οικογένεια, είναι η ίδια γενιά. Εύχομαι να την ξαναβρω στη ζωή μου. Το έργο, τα είπε ο Σταμάτης, νομίζω ότι είναι, και δεν ξέρω αν αφορά τον κόσμο αυτό, αφορά όμως τον ηθοποιό, οπότε μπορώ να το πω. Από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει υποκριτικά είναι αυτό το έργο. Δεν του το είχα. Δεν του το είχα καθόλου. Είχα δει το έργο και τους είχα θαυμάσει και τους τρεις τους τότε, αλλά είναι άλλα έργα που μυρίζει ότι θα σε δυσκολέψουν. Αυτό δεν το μυρίστηκα. Γιατί είναι ακροβατή ανάμεσα σε επίπεδα, σε δύο-τρία διαφορετικά στυλ υποκριτικής, τεχνικές υποκριτικής. Δεν είναι νατουραλισμός, δεν είναι ρεαλισμός, δεν είναι ποιοτικό θέατρο. Είναι ένα θέατρο που κάθε κίνησή σου σημαίνει πολλά, χωρίς να έχει την φυσικότητα του ασήμαντου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και ακριβώς επειδή είχα τη χαρά να το δουλεύω μαζί με ανθρώπους που έχουν πολλά μπαγκάζια πίσω τους, για μένα ήταν σχολείο. Να είναι καλά, τους ευχαριστώ όλους, τους θαυμάζω όλους και θέλω να κάνω και μια ευχή για όλα τα θέατρα, να είμαστε γεμάτοι.